Ουφ, δόξα σοι το Θεό. Πραγματικά. Λοιπόν, Στέλιο, ξεκινάς εσύ. Έχετε, παιδί μου, κάτι να χωρίσετε? Όχι, βέβαια. Μπάτρα. Τι είναι αυτό? Την Πάτρα. Την Πάτρα. Τι, γιατί στιγαρίζω την Πάτρα. Υπάρχει κάτι, κάποιο background σε αυτή την κόντρα? Ξέρω, από μεριάς μου όχι. Ποιος ξέρει, μία λέει δεν έχει πρόβλημα. Είναι λες και είχατε. Παιδιά, εγώ λείπω 17 χρόνια από την Πάτρα. Την κοπέλα σε γνώρισα. Εμένα με είχατε ρωτήσει, δεν κύριε Κουδουνάρη. Απλά η Δώρα για κάποιο λόγο είναι τόσο προσβλητική που δεν γίνεται να μην της απαντήσει. Εγώ σου πω, είμαι η προσβλητική. Μου, εγώ βλέπω όλες τις μέρες ακριβώς το αντίθετο. Αλήθεια, δεν ξέρω τι κάνετε πίσω, αλλά μπροστά βλέπω ακριβώς το αντίθετο. Ένα κορίτσι που χωρίς να μιλήσει, της κάνετε επίθεση. Τι λέτε, καλέ! Στην ειρωνία! Τώρα μην με τρελάνετε κι εσείς. Δεν γελάω. Κι εγώ γελάω γιατί νομίζω ότι κάνετε πλάκα. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Μήπως τελικά φταίει όμως το άτομο και όχι οι υπόλοιποι? Όλοι είμαστε 10 και φταίμε εμείς, δηλαδή, και δεν φταίει μία. Απλά δηλαδή να πούμε εμείς τώρα. Ρωτάω όμως, πείτε μου, γιατί εγώ βλέπω μια κοπέλα που εδώ δεν κάνει κάτι. Μισό λεπτάκι, κύριε Κουδουνάρη, αλήθεια. Ναι. Εδώ πέρα τώρα πήγα να τη πω για το look. Ναι. Δεν άκουγε τίποτα και απλά μου έλεγε. Μία μου λέει, εγώ δεν έχω τόσα λεφτά να πάρω αυτά. Μία μου λέει, αυτό που φοράω εγώ είναι αυθεντικό. Μα δεν μιλάει κανένα για λεφτά εδώ. Πάμε να τη πω για το look. Ποτέ για λεφτά. Και λέω κι εγώ μπαλετσιάνκα φορά. Μιλάει συνέχεια για ακριβά και φθηνά συνέχεια... πράγματα. Εγώ συνέχεια αναφέρω... πίσω μας ρωτάει αυτό, είναι δανεικό αυτό. Εγώ είπα απλά μην κάνεις flex και γενικά. Flex κάνω εγώ, αγάπη μου. Ναι. Μα πάνω να σου πω για τα ρούχα και μου λες. Δηλαδή συγκρίνεσαι εσύ με μένα και σου λέω εγώ. Άσε με μένα, δεν υπάρχει μέτρα σύγκριση τώρα μεταξύ μας. Εγώ φέρνω πρόταση. Εγώ δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη και καμία δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη όταν είσαι εκεί πάνω. Να πούμε για τα ρούχα. Τέλος πάντων, είπα ότι κάποια ακριβά κομμάτια δεν κάνουν styling. Φυσικά εκεί και δεν κάνουν. Τα ίδια λέγαμε και έλεγες άλλα. Κανένα ακριβό κομμάτι. Θεωρώ ότι μια πρόταση την έχω φέρει. Εντάξει. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά ότι όλες έχετε την ίδια άποψη στο ότι πρέπει να στείνετε τη Δώρα στον τοίχο χωρίς λόγο, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ναι, είναι το θύμα η Δώρα. Ναι, θέλω να έρθετε μια μέρα πίσω. Δεν είμαι θύμα και αυτό να πει ότι δεν είμαι. Ωραία, για μίλησέ μου τι γίνεται πίσω. Κάποια άλλη που είναι πιο ήρεμη, που θέλει να μας πει τι γίνεται πίσω με τη Δώρα, τι σας κάνει η Δώρα. Και είναι ταράζετε στον Άσο, ας πούμε, και της μιλάει τόσο άσχημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιος σας μίλησε άσχημα? Εσύ πρώτη και καλύτερη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Να σας πω κάτι. Ακόμα και η Εμιλία που ήρθε προχθές και την ξέρω γιατί είναι φίλη μου και έχουμε καλές σχέσεις. Και έχει κάνει και φωτογράφηση. Η Εμιλία δεν είναι εδώ. Όχι, θέλω να πω κάτι. Και έχει κάνει και φωτογράφηση για τα κοσμήματά μου. Πεταχτήκανε, δεν ξέρω ποιες. Και λένε, α, έχεις τη λίστα. Είναι δυνατόν. Τι λες, μωρέ, σε παίξε με έλεγες προχθές ότι έχω στη λίστα εγώ. Έχεις, φαίνεται. Αν είναι, καταρχάς δεν έχουμε το ίδιο σχόλιο. Χθες έλεγες ότι έχω στη λίστα. Τι λες, μωρέ. Θέλω να μιλήσω τώρα σε αυτό το σχέδιο. Ελεάνα, πες. Τώρα λοιπόν μπορώ να αναφέρω κάτι που έγινε πίσω, σαν ήρεμη που είμαι. Είναι πάρα πολύ αστείο. Σιδέρωνα εγώ το ρουχάκι μου και ήταν δίπλα μου η Δώρα και μίλαγε με την Εμιλία και της έλεγε, Εμιλία, αυτό να το βάλεις έτσι, άνοιξέ το και κάνω εγώ για πλάκα. Η Δώρα έχει στη λίστρια. Καλά, δεν το είπες μόνο εσύ. Παιδί μου, πλάκα κάνανε. Θέλω να σου πω ότι έτσι όπως το ανέφερες, ενώ εγώ έκανα χιούμορ, παρότι άκουγες στιλιστικές συμβουλές εκείνη τη στιγμή από μια πολύ δυνατή περσινή παίκτρια. Άρα είστε φίλες, άρα την παίρνεις τηλέφωνο και σου λέει τι να βάλεις. Κάτσε, Διονύση. Όχι. Να το αναφέρεις έτσι και να πας να το περάσεις στον ντούκου. Θεωρείς ότι θα περάσει ασχολίαστο από μένα? Δεν καταλήγει πουθενά αυτή η συζήτηση. Πολύ χαμηλό επίπεδο όλο αυτό που συμβαίνει. Πολύ χαμηλό επίπεδο όλο. Μπορεί μια στιγμή να μην σας αρέσει να κάνετε τα σχόλια που θέλετε να κάνετε, να βάλετε μια βαθμολογία που πρέπει να βάλετε και να είναι αυτή η στάση. Δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό πραγματικά. Η Ελεάνα εχθές μας έβγαλε ολόκληρο λογίδι ότι δεν είναι ωραίο να βάζουμε ένα και ένα και δύο και δύο και δύο. Και έρχεσαι σήμερα και βάζεις ένα. Με το σχολιάσατε και... Ναι, γιατί εχθές, στο προηγούμενο επεισόδιο, έβαλες μια πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία σε ένα πάρα πολύ κακό look. Για εσάς, κακό. Εμένα, σίγουρα. Όχι, θα σταματήσετε γιατί μιλάω με την Ελεάνα. Εμένα αυτό το look που Διονυσίας χθες μάθες. Για τεσάρι. Βάσει του τρόπου που βαθμολογείς και βάσει των πραγμάτων που σου αρέσουν, εγώ πιστεύω ότι χάρισες βαθμούς στη Διονυσία
δικαίωμά σου, ό,τι θέλετε κάνετε. Βέβαια. Αλλά εκείνη την ώρα που λες, α, σκέφτηκα ότι θα βαθμολογώ έτσι, γιατί θα δίνουν, πρέπει να βλέπουμε τα καλά σε ένα look κτλ. Εγώ. Και σταμάτησε εκεί το καλό. Σε άλλα look μετά από εκεί και πέρα δεν είδες κανένα καλό. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί από τη στιγμή που είπα μία κουβέντα, την οποία και εννοώ και εφαρμόζω. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μία πάρα πολύ συγκεκριμένη στοχοποίηση απέναντι σε ένα συγκεκριμένο κορίτσι. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ κακό. Από μένα δεν υπάρχει. Εκτός αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που έχετε αυτή την συμπεριφορά μεταξύ σας. Αν υπάρχει συγκεκριμένος, πείτε το να τελειώνουμε. Δεν σας φαίνεται εριστικός ο τρόπος που μιλάει και απαντάει. Φαίνεται αμυντικός. Αμυντικός. Ναι, γιατί είναι μια κουβέντα μόνη της. Που γυρνάει σε επίθεση όμως. Γιατί εμείς είμαστε. Πριν καν τις μιλήσουμε. Πολλές φορές πριν καν τις μιλήσουμε. Εγώ βλέπω ένα κορίτσι μόνο του απέναντι σε όλες. Ναι. Όλες απέναντι σε μία. Αυτό βλέπω. Θεωρείτε ότι είναι άδικη η βαθμολογία μας. Λοιπόν. Τι? Θεωρείτε ότι είναι άδικη η βαθμολογία μας και ότι την έχουμε στοχοποιήσει. Ναι, σήμερα, ότι την έχετε στοχοποιήσει. Θεωρώ ότι την έχετε στοχοποιήσει. Ναι, γιατί αν ήταν άλλο κορίτσι με τα ίδια ρούχα, θα τις βάζατε δύο. Μα, ή δεν θα βάζατε όλες ένα. Μπορείτε να βάλετε ένα. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμη για το look της, αλλά είναι στοχοποιημένη. Ναι. Ωραία, τι φοράς τώρα? Φοράω ένα κολάν ολόσωμο. Για βγάλε την καπαρτίνα. Ένα κολάν ολόσωμο, τι σημαίνει? Θα σας πω. Είναι ζακέτα, μισό, ναι. Να τα βγάλω, να δείτε. Είναι body. Α, είναι body, οκ. Okay, αλλά δεν παίζει κάποιο ρόλο, βλέπουμε το κολάν, ναι. Mm-hmm. Και έχω βάλει ένα shorts με μία φόρμα. Ναι. Ένα shorts φούστα με μία φόρμα. Αυτά, όντως, είναι ίδια ποιότητα, ίδια εταιρεία. Σετ δεν ήτανε. Αν καλώς θεωρείτε σετ, okay, είναι σετ. Ναι. Αλλά δεν ήταν σετ, ήταν σετ με μια φόρμα. Που είναι η ίδια εταιρεία με το πανοφόρι. Ναι. Και ναι, ίδια ποιότητα. Ναι, ναι. Εσύ τι έκανες? Τα φόρεσα. Καλά έκανες. Μπορείς να βγάλεις αυτές τις γκέτες. Ναι. Δεν φοράω καλή κάλτσα όμως. Όχι τα παπούτσια, παιδί μου, τις γκέτες να βγάλεις. Καλύτερα. Ναι. Ναι. Εμένα μου άρεσε και με την γκέτα. Δεν το έχω ξαναδεί. Το έχεις ξαναδεί? Δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε εγώ. Γι' αυτό μάλλον το έβαλα. Μάλλον ούτε αυτός που το φτιάξε. Μπορεί. Κοίταξε, τώρα τι να σου πω, ότι δεν σου αξίζει το ένα? Δεν μου αξίζει το ένα. Τι σου αξίζει, παιδί μου? Κάτι παραπάνω. Για ποιο λόγο? Το ένα δεν μου αξίζει, θα σας πω. Γιατί, okay, μπορεί αυτές οι ποιότητες να είναι ωραίο από τον ίδιο σχεδιαστή, αλλά πραγματικά δεν είναι σετ. Είχε και άλλα κομμάτια ο ίδιος σχεδιαστής. Άκουσε δώρα, δεν απαγορεύονται τα σετ. Όμως, είναι τι κάνεις με τα σετ. Καταλαβες. Και με τα σετ ξεκινάς πάντα στο ότι πήρες κάτι έτοιμο, σαν να πήρες ένα φόρεμα και να βάλει μία μπότα. Είναι σαν να πήρες ένα σετ και να βάλεις ένα ζευγάρι παπούτσια. Είναι το ίδιο πράγμα αυτά τα δύο. Καταλαβες. Και επειδή το ξέρεις και το καταλαβαίνεις, γι' αυτό βγάζεις και αυτή την άμυνα. Όχι, δεν λοιπόν, τη βγάζω. Την επόμενη φορά να έρθεις, να μας δείξεις τι μπορείς να κάνεις, ποιο είναι το δικό σου στυλ και αν μπορείς να μείνεις σε αυτό το παιχνίδι. Και αν έχεις να μας δείξεις κάτι που δεν μας δείχνουν οι συμπαίχτριές σου. Αν έχεις κάτι παραπάνω. Διότι θα σε φάνε λάχανο πριν το καταλάβεις. Πάμε στη Σοφία. Δώρα, τα σετς δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα που με ενοχλεί. Είναι actually τα παπούτσια σου. I think για μένα θα ήταν και πιο ωραίο just αν πήγαινε σε έναν ωραίο fast fashion μαζί, αν ήθελες, και να πάρεις έναν ζευγάρι από εκεί. Because για μένα αυτά τα παπούτσια με πειράζουν so much τώρα που τα βλέπω. Because είναι το πιο έντονο symbol of κάποιος μόνο που αγοράζει πράγματα και νομίζει ότι επειδή είναι μάρκα είναι ωραία. Δεν έχω πολλά να σου πω για αυτό το look, just because εγώ προσπαθώ obviously για να καταλαβαίνω το δικό σου style. Με τα looks που έχεις φέρει και πάντα όταν κρίνω που είναι και στα μάτια σου και όταν είμαι σε θέση σου
επειδή εγώ I hate athleisure εντελώς, so αυτό δεν είναι για μένα. Αλλά εγώ δεν έχω δει like, έτσι vibe από σένα ως τώρα, so δεν μπορώ ούτε να πω ότι είναι και δώρα. You know, okay, δεν μου αρέσει, αλλά είναι δώρα ακόμα, αλλά δεν το βλέπω εδώ. Mm-hmm. Okay, έχει κάτι που μου αρέσει, είναι τα χρώματα. Σω να σου δώσω δύο. Και πάμε στον Δημήτρη τώρα. Ναι. Δώρα μου να ρωτιέμαι αν κάναμε τελικά, αν έκανε ο Στέλιος, σωστά που έσωσε εσένα και όχι την Τένι, γιατί δεν σου πάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να αλλάξει όσο προλαβαίνει σύντομα αυτό, να έρθει αύριο με μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση και για να βουλώσει στόματα αρκετών συμπαιχτριών σου, αλλά και για να ανέβεις λίγο βαθμολογικά. Γιατί αν θυμάμαι καλά, δεν σου πάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα που ήταν η εβδομάδα που σώθηκες. Αυτό θα πρέπει να σε κάνει να απορρίσει. Για εσένα, πρώτα τι συμβαίνει λάθος και να αφήσεις κατά μέρος το τι κάνουν οι συμπαίχτριές σου και τι φοράνε. Αυτό θα πρέπει να σε απασχολεί το λιγότερο. Θα πρέπει εσύ να ασχοληθείς με το τι φοράς εσύ. Όταν φέρνεις ένα σετ και δει ένα σετ που μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ ωραίο, ή να μην αρέσει πολύ σε κάποιον από εμάς ή σε όλους μας, ειδικά ένα σετ να ξέρεις θα πάρει πάντα όχι καλή βαθμολογία. Ναι. Εκτός αν είναι κάτι σετ φανταστικό, που είναι επιλογή δική σου και δύσκολη και το συνδυάσεις με κάποια αξεσουάρ τα οποία είναι μη αναμενόμενα αλλά επιτυχημένα. Γιατί τα αξεσουάρ που έβαλες δεν είναι ωραία. Ούτε παπούτσια, ούτε τσάντα, ούτε γυαλιά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι, γιατί εγώ δεν θα ήθελα να σε ξαναδώ πάλι προτινόμενη. Θα δείξει. Δώρα μου 5,4 είναι τελική βαθμολογία για σήμερα. Ευχαριστώ. Μπορείς να επιστρέψεις.